Είπε η Φυφί ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Ζήση. Ο χαζούλης ο Ζήσης νομίζει ότι το έχουμε ξεχάσει και έχει κατσουφιάσει πολύ. Δεν έχει καταλάβει ότι του έχουμε οργανώσει ένα πάρτι έκπληξη. Ε, δεν είναι συναρπαστικό. Κάντε όλη η ησυχία, αλλιώς θα μας ακούσει και θα χαλάσει η έκπληξη. Α, τι ήταν αυτό! Α, έρχεται! Γρήγορα παιδιά, ετοιμαστείτε! Έκκληση! Χρόνια πολλά ζήσι! Ωαου! Wow. <laughs> Δεν πίστεψες ότι ξεχάσαμε τα γενέθλιά σου, ε? Τρεις φορές ζήτω για το ζήσι! Με το ένα, με το δύο, με το τρία! Ζήσι! Ένα, δύο, τρία! Ζήσι! Ένα, δύο, τρία! Ζήσι! Τι υπέροχη έκπληξη! Τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ πρέπει να ετοιμάσω το φαγητό για το πάρτι. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να βοηθήσεις. Μπορείς επίσης να εξερευνήσεις το δωμάτιο για να δεις τι άλλο συμβαίνει. Ήρθε η ώρα του πάρτι! Αυτό με έκανε να ανατριχιάσω από το φόβο μου πρέπει να φουσκώσω ένα άλλο μπαλόνι. Ούψ! Μμμ, mm, τρεμουλιαστό ζελέ, το αγαπημένο μου! Κάνε κλικ πάνω μου για να τακτοποιήσεις τα δώρα του Ζήση. Με ποιο γράμμα ξεκινά η λέξη γενέθλια, ξέρεις? Η λέξη γενέθλια ξεκινά με το γράμμα Γ. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις κι άλλα παιχνίδια με τα γράμματα. Έλα να φτιάξουμε ένα κολλέ μαζί. Ιουπί! Ιουπί! Μ' αρέσουν τα γενέθλια εσένα, είναι φανταστικά Τώρα θα φτιάξω ένα καινούριο κολλιέ για να φορέσω στο πάρτι του Ζήση Θα με βοηθήσεις Έλα, σε παρακαλώ Τέλειο Τώρα, τι είδους κολλιέ θα φτιάξουμε Δεν μπορώ να αποφασίσω, εσύ θα διαλέξεις Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις ένα κοντό κολλιέ Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις ένα μακρύ κολλιέ Προσπάθησε να μαζέψεις όλες τις χάντρες που αρχίζουν με το γράμμα που έχει τον ήχο Α. Κάνε κλικ σε κάθε τέτοια χάντρα για να την περάσεις στο κολλέ. Έτσι, μπράβο! Α! Αυτό είναι! Α! Καλή δουλειά! Άμπρα Σωστά! Α, καλή δουλειά! Για να δούμε τώρα, μπορώ να σκεφτώ λέξεις που αρχίζουν με α. Ξέρω, ασπίδα. Επίσης αδερφός, άμος αρκούδα. Ακόμη, ἐτο ε, το... Ακόμη! Πω, πω, είναι πολλές! Βρήκες όλες τις χάντρες, το κολλιέ τελείωσε! Κοίτα όμως, υπάρχουν πολλές χάντρες που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Μπορούμε να φτιάξουμε άλλο ένα κολλιέ. Εμπρούς λοιπόν, σου υπόσχομαι να σου δώσω ένα βραβείο όταν το τελειώσεις. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις χάντρες με το γράμμα που έχει τον ήχο. Ρρ. Ρρ. Σωστά! Ρρ. Έτσι, μπράβο! Είναι. Το ρο ακούγεται σχεδόν σαν ρ Σωστά! Ρρ. Αυτό είναι! Η ρήπανση αρχίζει με ρο. Θυμάσαι όταν μαζέψαμε μαζί με τη Σύση τα σκουπίδια που ρήπαιναν το πάρκο στην περιπολία για σκουπίδια. Τέλεια! Βρήκε όλες τις χάντρες και έφτιαξε ακόμη ένα υπέροχο κολλιέ. Θα γίνουν υπέροχα δώρα για το πάρτι. Τι θα έλεγε να σου δώσω τώρα το βραβείο που σου υποσχέθηκα. Κέρδισε σε ένα κομμάτι του παζλ. Wow! Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς το παζλ, μπορείς να το βάλεις στη θέση του. Κάνε κλικ πάνω μου για να φτιάξεις κι άλλα κολλιέ. Για να γυρίσεις το πάρτι, κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής. φτιάχναμε ένα κολλιέ. Είχε πολύ πλάκα, έτσι δεν είναι. Η λέξη γενέθλια ξεκινά με το γράμμα Γ. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις κι άλλα παιχνίδια με τα γράμματα. Πάμε να τακτοποιήσουμε το φαγητό. Έλα μαζί μου στην κουζίνα. Από εδώ. Η Σίση λέει ότι εμείς έχουμε αναλάβει το φαγητό για το πάρτι του Ζήση. Πριν όμως ξεκινήσουμε να τα τακτοποιούμε όλα, θέλω να ξέρω πόσο καλά νομίζεις ότι μπορεί να τα καταφέρεις σήμερα. Τώρα, αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις καλά, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις πολύ καλά, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Εντάξει, να τι πρέπει να κάνεις. Πρώτα, θα βάλω λίγο φαγητό στα πιάτα. Μετά, θα σου κάνω μια ερώτηση. Όπως ποιο πιάτο έχει περισσότερα σάντουιτς από το κίτρινο πιάτο. Δεν σαν μπορείς να βρεις τη σωστή απάντηση και μετά κάνε κλικ στο πιάτο. Το πέτυχες. Μπράβο. Εντάξει. Ας πιάσουμε δουλειά. Και μην ξεχνάς, αν δώσεις 10 σωστές απαντήσεις, θα κερδίσεις ένα βραβείο. Ποιο πιάτο έχει λιγότερα λουκάνικα από το κίτρινο πιάτο. Το πέτυχες! Μπράβο! Λατρεύω τα λουκάνικα. Ποιο πιάτο έχει περισσότερα λουκάνικα από το κίτρινο πιάτο. Σωστό! Λατρεύω τα λουκάνικα. Ποιο πιάτο έχει όσα λουκάνικα έχει και το κίτρινο πιάτο. Σωστά, μπράβο σου. <μυρίζει> Νόστιμο. Ποιο πιάτο έχει όσα λουκάνικα έχει και το πράσινο πιάτο. Το πέτυχες διάνα. Κάναμε καλή δουλειά και έχουμε πολύ φαγητό. Ο Ζήσης συνέχεια πεινάει σαν λύκος ποιο πιάτο έχει περισσότερα σάντουιτς από το μπλε πιάτο. Το πέτυχες! Μπράβο! Ποιο πιάτο έχει όσα σάντουιτς έχει και το κίτρινο πιάτο. Σωστό! Ο Ζήσις σήμερα κλείνει τα πέντε. Πόσο χρόνο θα γίνεις εσύ στα επόμενα σου γενέθλια? Ποιο πιάτο έχει περισσότερα κέικ από το μπλε πιάτο. Σωστά! Μπράβο σου! Αυτά τα μικρά κέικ δείχνουν τόσο νόστιμα, έχω αρχίσει να πεινάω. Ποιο πιάτο έχει λιγότερα κέικ από το κίτρινο πιάτο. Το πέτυχες διάννα. Μια ερώτηση ακόμη. Αν την απαντήσεις σωστά, Κερδίζεις το βραβείο. Ποιο πιάτο έχει όσα κέικ έχει και το μπλε πιάτο. Το πέτυχες. Μπράβο. Τα κατάφερες. Έδωσες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα σωστές απαντήσεις. Είσαι πραγματικά πολύ καλός. Ήρθε η ώρα για το βραβείο σου. Είσαι έτοιμος! Γιουπί! Είναι ένα κομμάτι από το παζλ! Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς το παζλ, προσπάθησε να το βάλεις στη θέση του. Αν θες να παίξεις ξανά, κάνε κλικ πάνω μου. Τελειώσατε με τις ετοιμασίες του φαγητού. Μπράβο! Χρόνια πολλά, Ζήση! Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Α τη βάλουμε μπροστά. Ο Ζήση βιαζόταν τόσο πολύ να ανοίξει τα δώρα του που μπερδεύτηκε. Τώρα δεν μπορεί να θυμηθεί ποιο του έφερε τι. Αν δεν βρούμε ποιο δώρο έφερε ο καθένα, ο Ζήση δεν θα μπορέσει να του στείλει γράμμα για να του πει ευχαριστώ. Είναι όμω αγένεια να μιλε ευχαριστώ όταν σου κάνουν ένα δώρο. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να τα τακτοποιήσουμε. Ίσως μπορείς να μας βοηθήσεις. Έχω κάποιες ενδείξεις. Λοιπόν, κοίτα τι θα κάνουμε. Θα σου δίνω μία ένδειξη και θα δούμε αν καταλαβαίνεις για ποιο δώρο μιλάω. Αν ξέρεις την απάντηση, κάνε κλικ στο σωστό δώρο, εντάξει. Πριν ξεκινήσουμε, πες μου πόσο έξυπνος νιώθεις σήμερα. Διάλεξε ποιο παιχνίδι θέλεις να παίξεις. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν νιώθεις φυσιολογικά έξυπνος. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν νιώθεις εξαιρετικά έξυπνος. Άκου την ένδειξη που σου δίνω και μετά βρες το δώρο που περιγράφω. Όταν πιστεύεις ότι ξέρεις ποιο είναι, κάνε κλικ πάνω του. Η ένδειξη είναι... Ο Μπάμπης, ο φύλακας του πάρκου, αγόρασε ένα υπέροχο δώρο στο ζήσι. Είναι κίτρινο και έχει τέσσερις ρόδες ένα φορτηγό. Παιχνίδι βέβαια. Το πέτυχες. Αυτό ψάχναμε. Μπορείς να μαντέψεις ποιο δώρο πήρε η Φιφή στο ζήσι. Έχει τη Φιφή παντού πάνω του. Ένα καπελάκι του baseball. Κάνε άλλη μια προσπάθεια. ένα τηλεσκόπιο. Καλή σκέψη, όμως δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Ένα πίνακα με τη φυφή. Σωστό! Ο Σωτήρης αγόρασε στο ζήσι κάτι που είναι κόκκινο. Ένα καπελάκι του baseball, Μπράβο! Καλή δουλειά! Ο κύριος Μπούμπουλης, ο γαλατάς, έφερε στο ζήσι κάτι που αρχίζει από τάφ. Το χρησιμοποιείς για να κοιτάζεις τα αστέρια. Ένα τηλεσκόπιο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Ο καλύτερος φίλος του ζήσι στο σχολείο, ο Ανδρέας, του έκανε ένα δώρο που όταν το πετάς κάτω, ξανανεβαίνει ψηλά. Μία μπάλα. Μπράβο σου! Μπράβο! Βρήκε τι πρώτε πέντε σωστέ απαντήσει. Όμω δεν τελείωσε ακόμα. Έχει άλλε πέντε απαντήσει να βρει. Οι γονεί του Ζήση του πήραν κάτι που είναι κίτρινο και έχει δύο ρόδε. Ένα ποδήλατο. Μπράβο! Καλή δουλειά! Ο Ζήση μπορεί να κρεμάσει το δώρο που του πήρε ο καθηγητή ζωγραφική στον τοίχο του δωματίου του. Μία αφίσα με άγρια ζώα. Το πέτυχες! Αυτό ψάχναμε! Η γιαγιά του Ζήση του πήρε δώρο κάτι για να κρατάει το κεφάλι του ζεστό. Έχει και ρίγες. Ένας πλεχτός σκούφος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Εγώ έδωσα στο Ζήση κάτι να φοράει, αλλά δεν είναι καπέλο. Γιαλιά ηλίου. Σωστό! Ο θείος του ζήσει ο Γιώργος του έφερε κάτι με το οποίο μπορεί να χτυπάει ένα μπαλάκι. Τι είναι? Μία ρακέτα του τένις. Μπράβο σου! Φανταστικό! Είσαι αστέρι! Τέριαξες όλους τους ανθρώπους με τα δώρα που έφεραν. Τώρα ο Ζήσης θα μπορέσει να γράψει τα ευχαριστήρια γράμματα. Για να σε ευχαριστήσω για τη βοήθειά σου, να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Μπορείς να το βάλεις στη θέση του την επόμενη φορά που θα επισκεφτείς το παζλ. Τι λες, να παίξουμε άλλον ένα γύρο. Αν το θέλεις, κάνε κλικ πάνω μου. Ευχαριστώ που ταξινόμησες τα δώρα μου. Την επόμενη φορά θα διαβάσω τις κάρτες πριν ανοίξω τα δώρα, για να ξέρω... Ποιος μου έφερε τι. Έλα να φτιάξουμε ένα κολλιέ μαζί. Ιουπι! Ιουπι! Μ' αρέσουν τα γενέθλια εσένα. Είναι φανταστικά. Τώρα θα φτιάξω ένα καινούριο κολλιέ για να φορέσω στο πάρτι του Ζήση. Θα με βοηθήσεις. Έλα, σε παρακαλώ. Τέλειο. Τώρα, τι είδους κολλιέ θα φτιάξουμε. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Εσύ θα διαλέξεις. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις ένα κοντό κολλέ. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν θέλεις να φτιάξεις ένα μακρύ κολλέ. Προσπάθησε να μαζέψεις όλες τις χάντρες που αρχίζουν με το γράμμα που έχει τον ήχο ο. Κάνε κλικ σε κάθε τέτοια χάντρα για να την περάσεις στο κολλέ. Ω! Έτσι, μπράβο! Ω! Καλή δουλειά! Ω! Έτσι, μπράβο! Πώς ακούγεται το γράμμα «Ο» Ας το πούμε μαζί Έτοιμοι «Ο» «Ο» Σωστά «Ο» Αυτό είναι Τι σχήμα έχει αυτό το γράμμα Σωστά, είναι ένας κύκλος Ω! Καλή δουλειά! Ω! Έτσι, μπράβο! Ζητώ! Βρήκε όλε τι χάντρε. Κοίτα τι υπέροχο κολλιέ έφτιαξε. Πώ σου φαίνεται? Δεν δείχνει πολύ ωραίο. Κοίτα, όμω, υπάρχουν πολλέ χάντρε που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Μπορούμε να φτιάξουμε άλλο ένα κολλιέ. Εμπρός, λοιπόν, σου υπόσχομαι να σου δώσω ένα βραβείο όταν το τελειώσει. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις χάντρες με το γράμμα που έχει τον ήχο. Α. Α. Σωστά! Α. Καλή δουλειά! Α. Αυτό είναι! Άσπρη πέτρα ξέξασπρη. Α. Καλή δουλειά! Α, αυτό είναι! Αμπρακατάμπρα! Α, σωστά! Α, έτσι μπράβο! Τέλεια! Βρήκες όλες τις χάντρες και έφτιαξες ακόμη ένα υπέροχο κολλιέ! Θα γίνουν υπέροχα δώρα για το πάρτι! Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου! Όταν πρόκειται για γράμματα, είσαι άσος! Και εδώ σου έχω ένα πιστοποιητικό που το αποδεικνύει. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης για να το εκτυπώσεις. Φτιάχναμε ένα κολλιέ. Είχε πολύ πλάκα, έτσι δεν είναι. Τώρα θα τακτοποιήσω το φαγητό για το πάρτι. Κάνε κλικ πάνω μου αν θες να με βοηθήσεις. Πόσα κεράκια έχει η Τούρτα γενεθλίων του Ζήση! Ας τα μετρήσουμε! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε! Ωραία! Wow, ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο! Ποιος σου το πήρε δώρο αυτό, Ζήση! Ε, δεν θυμάμαι. Το άνοιξα χωρίς να κοιτάξω την κάρτα. Ω, oh, Ζήση! Είσαι τόσο ανυπόμονος! Πάμε να τακτοποιήσουμε το φαγητό. Έλα μαζί μου στην κουζίνα. Από εδώ. Καλώς ήρθες ξανά. Κάνε κλικ στο κόκκινο κουμπί αν θέλεις να σου εξηγήσω πώς παίζεται το παιχνίδι. Ή κάνε κλικ στο πράσινο κουμπί για να ξεκινήσεις να παίζεις. Τώρα αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις καλά, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν νομίζεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις πολύ καλά, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Εντάξει, ας πιάσουμε δουλειά. Και μην ξεχνάς, αν δώσεις 10 σωστές απαντήσεις θα κερδίσεις ένα βραβείο. Ποιο πιάτο έχει όσα σάντουιτς έχει και... το πράσινο πιάτο. Σωστό! Ποιο πιάτο έχει όσα λουκάνικα έχει και το πράσινο πιάτο. Σωστά, μπράβο σου. Και στο ζήσι αρέσουν πολύ τα λουκάνικα. Ελπίζω να υπάρχουν αρκετά για να μείνουν και για μένα. Ποιο πιάτο έχει λιγότερα λουκάνικα από το μπλε πιάτο. Το πέτυχες, Διάννα. Κοιμήσου αν βρεις 10 σωστές απαντήσεις, θα κερδίσεις ένα βραβείο. Πόσες σου έχουν μείνει? Ποιο πιάτο έχει όσα κέικ έχει και... Το κόκκινο πιάτο? Το πέτυχες! Μπράβο! Ποιο πιάτο έχει περισσότερα λουκάνικα από το πράσινο πιάτο? Σωστό! Ποιο πιάτο έχει περισσότερα σάντουιτς από το κίτρινο πιάτο? Σωστά! Μπράβο σου! Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό στα πάρτι? Εμένα το τρεμουλιαστό ζελέ! Ποιο πιάτο έχει όσα λουκάνικα έχει και το μπλε πιάτο? Το πέτυχες, Διάννα! Και στο ζήσι αρέσουν πολύ τα λουκάνικα! Ελπίζω να υπάρχουν αρκετά για να μείνουν και για μένα. Ποιο πιάτο έχει λιγότερα σάντουιτς από το πράσινο πιάτο. Το πέτυχες! Μπράβο! Αναρωτιέμαι τι γέμιση έχουν τα σάντουιτς. Ελπίζω να έχουν τυρί. Ποιο πιάτο έχει λιγότερα κέικ από το μπλε πιάτο. Σωστό! Μια ερώτηση ακόμη. Αν την απαντήσεις σωστά, κερδίζεις το βραβείο. Ποιο πιάτο έχει όσα κέικ έχει και το πράσινο πιάτο. Σωστά, μπράβο σου. Τα κατάφερες. Έδωσες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα σωστές απαντήσεις. Είσαι πραγματικά πολύ καλός. Ήρθε η ώρα για το βραβείο σου. Είσαι έτοιμος. Αφού τα κατάφερες, θα σου δείξω πώς να φτιάξεις ένα υπέροχο ποτό για πάρτι. Απλώς, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης στη γραμμή Εργαλείων για να αποκτήσεις μία από τις υπέροχες συνταγές μου. Αν θες να παίξεις ξανά, κάνε κλικ πάνω μου. Τελειώσατε με τις ετοιμασίες του φαγητού. Μπράβο! Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Ας τη βάλουμε μπροστά. Γεια σου και πάλι! Ο Ζήσης πήρε κι άλλα δώρα. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά για μας. Θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις. Κάνε κλικ στο κόκκινο κουμπί αν δεν θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις. Κάνε κλικ στο πράσινο κουμπί για να αρχίσει το παιχνίδι. Διάλεξε ποιο παιχνίδι θέλεις να παίξεις. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν νιώθεις φυσιολογικά έξυπνος. Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν νιώθεις εξαιρετικά έξυπνος. Άκου την ένδειξη που σου δίνω και μετά βρες το δώρο που περιγράφω. Όταν πιστεύεις ότι ξέρεις ποιο είναι, κάνε κλικ πάνω του. Η ένδειξη είναι... Το δώρο που έφερε ο παππούς του Ζήση έχει μία λαβή σε ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Μαντεύεις τι είναι. Ένας μεγεθυντικός φακός. Σωστό! Η Ιουλία δόρισε στο ζήσει κάτι για να πιάνει γυρίνους. Μία απόχη. Το πέτυχες. Αυτό ψάχναμε. Ο Μιχάλης έφερε στο Ζήση κάτι που είναι ροζ και αρχίζει από β. Ένα κουμπαράς γουρουνάκι. Αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά μην τα παρατάς. Προσπάθησε ξανά. Ένα βιβλίο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Τώρα ψάξε να βρεις την εικόνα που χάρισε ο Μίμης στο ζήσι. Ποιος νομίζεις ότι είναι μέσα στην εικόνα? Ένα πίνακας με το ζήσι. Μπράβο! Καλή δουλειά! Η θεία Εύα χάρισε στο ζήσι κάτι για να τραβάει φωτογραφίες. Μία φωτογραφική μηχανή. Μπράβο σου! Η δασκάλα του Ζήση, η κυρία Καλούδη, του έφερε κάτι που είναι ροζ και χρησιμεύει στο να φυλάει τα χρήματά του. Ένα κουμπαρά γουρουνάκι. Το πέτυχε! Αυτό ψάχναμε! Μάντεψε τι χάρισε στο Ζήση η καλή κυρία που δουλεύει στο ταχυδρομείο. Έχουν όλα κόκκινες λαβές. Πινέλα ζωγραφικής. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Ο Ρούλης έφερε στο ζήσι ένα δώρο που μπορείς να το αγκαλιάσεις. Ένα αρκουδάκι. Σωστό! Ο Μιχάλης, ο φίλος του ζήσι από την κατασκήνωση, του έφερε κάτι που αρχίζει από μη. Πρόσεχε! Αν πιέσεις αυτό το δώρο θα σκάσει. Ένα μπαλόνι. Μπράβο σου! Η Κέτη έφερε στο ζήσι ένα δώρο για το καινούριο του ποδήλατο. Τι νομίζεις ότι είναι? Μία κόρνα ποδηλάτου. Μπράβο! Καλή δουλειά! Μπράβο! Έλυσες δέκα γρίφους με δώρα. Έχουμε όμως άλλους δέκα. Συνέχισε! Το δώρο του Μπάμπι λειτουργεί με μπαταρίες, αλλά δεν έχει ακουστικά. Ένα κασετόφωνο. Ξαναπροσπάθησε! Ένα ξυπνητήρι. Κάνε άλλη μια προσπάθεια! Ένα κουρδιστό ποντίκι. Καλή σκέψη, όμως δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Ένας φακός. Το πέτυχες. Αυτό ψάχναμε. Η Φιφή έφερε στο ζήσι κάτι που τρώγεται, αλλά δεν είναι κέικ. Μερικά καρότα. Μπράβο! Καλή δουλειά! Το δώρο του σωτήρι έχει χορδές, όμως δεν κάνουν θόρυβο αν τις αγγίξεις. Μία κιθάρα. Ξαναπροσπάθησε! μία μαριονέτα. Σωστό! Ο κύριος Μπούμπουλης ο Γαλατάς έφερε στο ζήσι κάτι που έχει δίκτες και σε βοηθάει να ξυπνάς στην ώρα σου το πρωί. Ένα ξυπνητήρι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Ο Ανδρέας, ο καλύτερος φίλος του ζήσι από το σχολείο, του έφερε κάτι για να παίζει όταν κάνει μπάνιο, όμως δεν είναι καράβι. Μία πάπια. Μπράβο σου! Οι γονεί του Ζήση του πήραν κάτι που παίζει μουσική και έχει ακουστικά. Ένα κασετόφωνο. Μπράβο! Καλή δουλειά! Ο καθηγητής της ζωγραφικής, ο κύριος Πιθικάκης, έφερε δώρο στο Ζήση κάτι που τρώγεται. Είπε ότι το έψησε μόνος του. Μία τούρτα γενεθλίων. Μπράβο σου! Έφερα στο Ζήση κάτι που έχει χορδές, όμως δεν είναι μαριονέτα. μία μαριονέτα. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά μην τα παρατάς, προσπάθησε ξανά. Μία κιθάρα. Σωστό! Το δώρο από τη γιαγιά του Ζήση έχει ένα κλειδί για να κουρδίζει. Όμως δεν είναι ξυπνητήρι. Ένα κουρδιστό ποντίκι. Το πέτυχες! Αυτό ψάχναμε! Το δώρο του θείου Γιώργου είναι μπλε και επιπλέει στο μπάνιο. Ένα καράβι. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Είσαι πραγματικά πανέξυπνος. Πάλι τα κατάφερες. Χάρη σε σένα ο Ζήσης θα μπορέσει να στείλει τα ευχαριστήρια γράμματα στους σωστούς ανθρώπους για τα σωστά δώρα. Ζήτω! Μα τι είναι αυτό? Είναι ένα γράμμα για σένα. Κάνε κλικ πάνω του για να το ανοίξεις είναι ένα ευχαριστήριο γράμμα από το ζήσι για σένα. Θέλει να σε ευχαριστήσει που βοήθησες να τακτοποιήσουμε τα δώρα του. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να το εκτυπώσεις. Τι λες, να παίξουμε άλλον ένα γύρο. Ευχαριστώ που ταξινόμησες τα δώρα μου. Την επόμενη φορά θα διαβάσω τις κάρτες πριν ανοίξω τα δώρα, για να ξέρω ποιος μου έφερε τι. Έλα μαζί μου να παίξουμε το καινούριο μου παιχνίδι. <Ρι> Στα γενέθλιά μου πήγαμε στο ζωολογικό κήπο. Στο ζωολογικό κήπο είναι πολύ ωραία. Εκεί μπορείς να δεις όλα τα είδη ζώων. Υπάρχουν ζώα που ζουν στο αγρόκτημα, ζώα που ζουν στη θάλασσα, ακόμη και ζώα που ζουν στο τροπικό δάσος. Hey, έχω μια ιδέα. Θα σου δείξω κάποια ζώα για να δούμε αν ξέρεις που ζουν. Mm. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να σύρεις κάθε ζώο στο σωστό μέρος της οθόνης. Αν πιστεύεις ότι ένα ζώο ζει στο τροπικό δάσος, σύρε το προς τα δω. Βάλε εδώ όλα τα ζώα που ζουν στη θάλασσα και βάλε εδώ τα ζώα που ζουν στο αγρόκτημα. Για να μετακινήσεις ένα ζώο, απλώς κάνε κλικ πάνω του και σύρε το στην οθόνη. Έλα, ας δοκιμάσουμε. Όταν όλα τα ζώα θα είναι στη σωστή θέση, θα σου πω περισσότερα γι' αυτά. Υπάρχουν έξι ζώα σε κάθε γύρο. Να το πρώτο ζώο. Πούζει αυτός ο γλάρος? Έτσι, μπράβο. Είναι ένα κοκοράκι. Πούζει το κοκοράκι? Αυτό είναι το σωστό σημείο. Πω πω, πω ένας παπαγάλος. <μειδοί> Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Ένα πάντα. Ουάου! <μειδοί> Μπράβο. Μια κατσίκα. Πού πιστεύεις ότι ζουν οι κατσίκες? <Ρι> Αυτό είναι! Ωαου! <Βουάου>, ένα δελφίνι! <Ρι> Μπράβο! Τέλεια! Τα κατάφερες! Όλα τα ζώα είναι στη σωστή θέση! Νομίζω ότι αξίζεις ένα κομμάτι του παζλ για βραβείο! <Ρι> Τώρα αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για αυτά τα ζώα, απλώς κάνε κλικ πάνω τους ή κάνε κλικ στο πράσινο κουμπί για να ξαναπέξεις. Αλλιώς μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στο πάρτι για να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Γνωρίζεις πως λέγεται αυτό το ζώο. Είναι ένα πάντα. Τα πάντα είναι πολύ σπάνια. Ζούνε σε ζούγκλες κοντά σε μια χώρα που λέγεται Κίνα. Η αγαπημένη τροφή του πάντα είναι ένα φυτό που ονομάζεται μπαμπού. Τους αρέσει τόσο πολύ που δεν τρώνε τίποτα άλλο. Αυτό το όμορφο πουλί ονομάζεται παπαγάλος. Οι παπαγάλοι είναι πολύ καλοί στο να μιμούνται ήχους. Οι κατοικίδιοι παπαγάλοι μπορούν να μάθουν να λένε ακόμη και λέξεις. Οι παπαγάλοι είναι πολύ καλοί στο να μιμούνται ήχους. Οι κατοικίδιοι οι παπαγάλοι μπορούν να μάθουν να λένε ακόμα και λέξεις. Οι παπαγάλοι τρώνε φρούτα και καρπούς. Οι παπαγάλοι τρώνε φρούτα και καρπούς. Αυτό είναι ένα κοκοράκι. Τα κοκοράκια κάνουν ένα αστείο ήχο. Ακούγεται σαν... Κουκουρικού! Τα κοκοράκια έχουν όμορφα φτερά. Τα κοκοράκια κάνουν τόσο θόρυβο το πρωί που ξυπνούν όλα τα άλλα ζώα. Έκανες κλικ σε μια κατσίκα. Κάποιες κατσίκες έχουν σκληρά κέρατα στο κεφάλι τους. Οι κατσίκες τρώνε σχεδόν τα πάντα. Μερικές φορές μασουλάνε ακόμη και τα ρούχα των ανθρώπων. Ξέρεις πως λέγεται το μικρό της κατσίκας. Η απάντηση είναι κατσικάκι. Καν αν χοροπηδάς μέσα στο σπίτι σου, η μαμά σου μπορεί να πει και σένα κατσικάκι. Α, ένα δελφίνι. Τα δελφίνια είναι από τα αγαπημένα μου ζώα. Τα δελφίνια κολυμπούν πολύ γρήγορα. Τους αρέσει να τρώνε ψάρια. Στα δελφίνια Αρέσει να παίζουν και να κάνουν κόλπα. Ορισμένες φορές πηδούν ψηλά έξω από το νερό. Ένας γλάρος. Πάντα βλέπεις πολλά τέτοια πουλιά κοντά στην ακτή. Γνωρίζεις τι αρέσει στους γλάρους να τρώνε. Μα φυσικά ψάρια. Οι γλάροι συχνά φτιάχνουν τη φωλιά τους στην κορυφή λόφων πολύ ψηλά από την επιφάνεια του εδάφους. Τώρα που έπαιξες με το ζύσι, γιατί δεν κάνεις κλικ πάνω μου? Υπέροχα τραγανά καρότα. Ε, σε ευχαριστώ, Φιφί. Καλώ ήλθε στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχει ένα κομμάτι του παζλ έτοιμο να το βάλει στη θέση του. Υπολόγισε ποια είναι η θέση του και σύρε το μέχρι εκεί. <Κι> Αυτό φαίνεται σωστό. Μπράβο σου! Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του? Έτσι, μπράβο! Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του? Ωραία! Το τέριαξες πολύ σωστά. Να άλλο ένα κομμάτι του παζλ. Ποια είναι η θέση του? Αυτό φαίνεται σωστό. Μπράβο σου! Αυτό το τμήμα του παζλ τελείωσε. Τώρα κοίτα τι θα συμβεί αν κάνεις κλικ στις εικόνες. Και μην ξεχνάς, υπάρχουν άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ για να βρεις στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.